Στο Τσίπουρο απέδωσε τη φρικτή πράξη το 49χρονος που ασέλγησε σε βάρος της ανήλικης κόρης του στην Ιταία και την άφησε έγκυο, χωρίς εκείνη να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, αφού πάσχει από νοητική υστέρηση. Όπως είπε στον ανακριτή Άμφισσας, βρισκόταν στο σπίτι του όταν προέβη στην απεχθέστατη αιμομιξία, αλλά είχε πιει τόσο Τσίπουρο που είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Όπως ισχυρίστηκε, δεν μπορούσε να ελέγξει τη συμπεριφορά του και ασέλγησε σε βάρος της 16χρονης κόρης του, κάτι που σήμερα δεν θυμάται να συνέβη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μικρή μεταφέρθηκε με δυνατούς πόνους στο νοσοκομείο λόγω αποβολής, οπότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Το DNA έδειξε τη φρικτή πραγματικότητα και το ποιος ευθυνόταν για την κοίηση. Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι τότε έμαθε τι είχε συμβεί και πως δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο αν δεν είχε μεθύσει. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι παλεύει καθημερινά για να εξασφαλίσει τα πάντα για την τετραμελή οικογένειά του και πως ήταν σε τέτοια κατάσταση που μόνο με το DNA πίστηκε ότι ήταν ο δράστης. Ο 41χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του, αλλά ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του επιχείρησε να κρεμαστεί με την μπλούζα του, αλλά τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί.